Την εβδομάδα που μας πέρασε, περίπου 2.500 συνάνθρωποι μας άνω των 40 ετών νόσησαν. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν ανεμβολίαστοι. Γνωρίζουμε καλά ότι περίπου 10% αυτών θα χρειαστεί να νοσηλευτούν την επόμενη εβδομάδα ή τη μεθεπόμενη. Αυτό που μονότονα αναφέρεται και θα ήθελα να τονίσω σήμερα είναι ότι στις μεγαλοπόλεις σημαντικός αριθμός νέων κρουσμάτων αναφέρουν επαφή, κυρίως ενδοκογενειακή, με νεαρό άτομο που επιστρέφει από εγχώριο τουρισμό και κυρίως από νησιά. Σήμερα λοιπόν, με το 62% περίπου του ενήλικου πληθυσμού να έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου, με παρόμοιο επιδημιολογικό φορτίο στη χώρα και ενώ η διασπορά της μετάλλαξης Δέλτα είναι σημαντική, έχουμε 70% λιγότερες εισαγωγές ανά μέρα, 80% λιγότερους νοσηλευόμενους, 85% λιγότερους διασωληνωμένους και 90% λιγότερους θανάτους σε σύγκριση με την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου. Τα νούμερα είναι αδιάψευστα. Στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική έχουμε μια σημαντική αύξηση των νέων κρουσμάτων σε νέους με διάμεση ηλικία τα 20 έτη και ιδιαίτερα πολλά κρουσμάτα στις ηλικίες 10 με 19 ετών. Ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται σημαντική αύξηση της διασποράς της μετάλλαξης Δέλτα στην περιοχή. Έτσι, η περιοχή αυτή παρουσιάζει την ίδια εικόνα που είχαμε δει στο νότιο τομέα Αθηνών πριν 3 εβδομάδες. Συνεπώς, έχει ιδιαίτερη σημασία να υποθεί ότι όλοι οι ενήλικες της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής και ιδιαίτερα οι ανεμβολίαστοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να κάνουν χρήση των γνωστών μέτρων ατομικής προστασίας όταν έρχονται σε επαφή με έφηβους και νεαρούς ενήλικες. Να θυμίσω ότι σε ένα σύνολο 5 εκατομμύριων πολιτών που είναι πλήρως εμβολιασμένοι έχει νοσήσει μόλις το 0,17%. Καθώς όμως αυξάνει το ποσοστό των εμβολιασμένων στον πληθυσμό και ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνεται το επιδημιολογικό φορτίο και η πιο μεταδοτική μετάλλαξη Δέλτα επικρατεί, είναι φυσικό να βλέπουμε κάποια κρούσματα ανάμεσα σε εμβολιασμένους. Αυτό που παραμένει σαφές και είναι διαμφισβήτητο είναι ότι το εμβόλιο σώζει ζωές. Εμβολιαζόμαστε για να μην νοσήσουμε βαριά, να μειώσουμε την πιθανότητα να χρειαστεί να νοσηλευτούμε και να κινδυνεύσουμε να χάσουμε τη ζωή μας. Να θυμίσω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία από τα νοσοκομεία μας, το 99% των ασθενών που νόσαν βαριά και χρειάστηκαν διασωλήνωση αφορούσε σε άτομα είτε ανεμβολίαστα είτε μερικώς εμβολιασμένα. Οι περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Φλόρινας, Βιωτίας, Εύβοιας, Μεσσηνίας και Τίνου ανεβαίνουν επίπεδο και μεταφέρονται στο πορτοκαλί, στο επίπεδο 3. Οι δήμοι Πετσών, Παξών και Χίου ανεβαίνουν επίπεδο και μεταφέρονται στο πορτοκαλί, επίπεδο 3. Οι περιφερειακές ενότητες Καστοριάς, Ξάνθης και Άρτας ανεβαίνουν επίπεδο και μεταφέρονται στο κίτρινο, στο επίπεδο 2. Οι δήμοι Αγκιστρίου, Λίμνου, Ανατολικής Σάμμου, Δυτικής Σάμμου, Αμοργού, Αστιπάλαιας, Καρπάθου, Μεγίστης, Πάτμου και Σίμης ανεβαίνουν επίπεδο και μεταφέρονται στο κίτρινο, δηλαδή στο επίπεδο 2. Οι δήμοι Λέρου, Μήλου και Σύφνου πέφτουν επίπεδο και μεταφέρονται στο επίπεδο 2 στο κίτρινο. Οι περιφερειακές ενότητες Ιωαννίνων και Γρεβενών πέφτουν επίπεδο και μεταφέρονται στο κίτρινο, στο επίπεδο 2. Οι δήμοι Αλονίσου, Κιμόλου, Λιψών και Σκύρου πέφτουν επίπεδο και μεταφέρονται στο πράσινο, στο επίπεδο 1. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στη Μύκονο και στην Ίω, που έχουν τεθεί από την Επιτροπή Επιδημιολόγων σε κατάσταση αυξημένης επιτήρησης. Οι εικόνες που βλέπετε εσείς, οι εικόνες που βλέπουμε εμείς, οι εικόνες που υπάρχουν εκεί έξω, εμένα προσωπικά με λυπούν. Διότι οι άνθρωποι αυτοί παίζουν με τη ζωή τους. Και το βασικότερο δεν είναι ότι παίζουν με τη ζωή τους, κάποιοι παίζουν με τη ζωή και των υπολείπων. Και αυτό δεν ξέρω πόσο πραγματικά ηθικά ή όχι είναι ανοιχτό.